Εάν ήμουν εγώ στη θέση σας, πιστεύω ότι θα συμφωνήσω πάρα πολύ. Θα ένιωθα σαν κρέος μου, και το λέω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, απέναντι σε ανθρώπους που μας θυμίσανε με την ψήφο τους, με τον υδρότα τους, με τον αγώνα τους και με την εμπιστοσύνη τους. Έτσι. Να κάνω τα αυτονόητα. Και για μας τα αυτονόητα είναι 2-3 πράγματα. Ένα από αυτά είναι να τους κοιτάζω στα μάτια και να λέω μόνο αλήθειες. Πραγματικά μόνο αλήθειες. Με λίγα λόγια να τους έχουμε. Δεύτερον, να προσπαθήσω να τηρήσω τις δεσμεύσεις μου. Είναι παλικαρίσιο και είναι αντρίκιο. Όταν δεσμευόμαστε για κάποια πράγματα, παρουσία κοινού τόσων ανθρώπων, είναι καλό να τηρούμε τις δεσμεύσεις μας. Πόσο μάλιστα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα σοβαρά, καθημερινά, ένα παραπάνω, για τα οποία δεν φταίνουν οι ίδιοι. Κάποιοι άλλοι τα δημιούργησαν ή δεν ρωτήθηκαν. Ένα τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι το ότι οφείλει ο κάθε δημοτικός σύμβουλος σε αυτή την κοινότητα διαβατών να δείχνει ένα σεβασμό ιδιαίτερο και μια συμπαράσταση στους κατοίκους, γιατί τα προβλήματα είναι χρόνια, είναι πολλά περισσότερα από τον άλλο των κοινοτήτων. Όχι ότι δεν έχουν προβλήματα οι άλλες κοινότητες, έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Εμείς όμως τραβάμε το φορτίο, εμείς τραβάμε το κάρο. Και ο σεβασμός και η κατανόηση, η συμπαράσταση, είναι πραγματικά σπουδαίες λέξεις. Δήμαρχε, κυρία Πρόεδρος και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, πολύ σημαντικές λέξεις. Εδώ και πολλές μέρες κανείς δεν ένιωσε την ανάγκη μας, στον βαθμό που εμείς καθημερινά την νιώθουμε, να ταλαιπωρείτε και να σέρετε μέσα σε περιβάλλον το οποίο δεν είναι ό,τι καλύτερο, πραγματικά. Κανείς μέχρι σήμερα, από όλους εσάς, εκτός από 1-2 εξαιρέσεις, δεν ήρθατε μια μέρα να προβληματιστείτε και να πείτε από μέσα σας. Κάποιοι άνθρωποι μαζεύονται, λένε 5 κουβέντες σε ένα θεατράκι, σε ένα χώρο, εστιάζουν στα προβλήματά τους, φωνάζουν, κάνουν κάποιες πορείες, κάποιες διαμαρτυρίες. Σας προσκαλέσαμε την προηγούμενη φορά να έρθετε, να δείτε από κοντά τα προβλήματά μας. Και σας το είπα ευθέως στις προάλλες, πριν ένα μήνα περίπου, στις 17 Τρίτου. Ήρθατε να δείτε ποια είναι η καθημερινότητα των διαβατών. Απλά ακούτε, σας μεταφέρονται κάποια πράγματα. Είναι τελείως διαφορετικό το να ακούω ή να μεταφέρονται κάποια πράγματα από το να ζω μέσα στα ίδια τα προβλήματα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, γιατί πραγματικά θέλω να μιλήσουν και κάποια άλλα μέλη της Επιτροπής και κάποια άλλη φίλη. Εγώ εκείνα που θέλω, κύριε Δήμαρχε και κύριε Δημοτική Συμβουλή και κυρία Πρόεδρος, είναι δύο πράγματα. Πρώτον, να τηρήσετε αυστηρά τις δεσμεύσεις που ανακοινώσατε και πήρατε στις 17 Τρίτου, παρουσία εδώ όλων εμάς, όλων ημών, στα δίκαια αιτήματά μας, τα οποία, αν θυμάμαι καλά, όλο το σώμα τα υιοθέτησε και ήταν στο μέρος της σωστής κατεύθυνσης. Και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό, το ζητάμε για πρώτη φορά, μη σας τρομάξει αυτό που θα πω, ζητάμε το εξής. Ζητάμε να εγκαλέσετε ένα δημοτικό συμβούλιο, έκτακτο, τακτικό, όπως θέλετε ονομάστε το, με έδρα τα διαβατά, δεν έχει ξαναγίνει, αφορμή να γίνει, ένα δημοτικό συμβούλιο άμεσα, για να μπορέσουμε όλοι εμείς και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν μπορέσαν να έρθουν μέχρι τώρα, να ακούσουν λιγάκι, να τους ακούσετε, να τους αφουγκραστείτε και να δεχτείτε λιγάκι τα δίκαια αιτήματά τους. Να τα συζητήσουμε πολιτισμένα, όμορφα και καθαρά. Μην φοβάστε να το κάνετε, σας μιλώ ειλικρινά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν σας δώσα μια πρώτη κίνηση, καλής θέλησης, να κερδιθεί η εμπιστοσύνη που χάθηκε στα τόσα χρόνια και κυρίως απευθύνομαι στους δικούς μας δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν το κάνανε σαν θέμα. Δεν το φέρανε σαν θέμα, όπως θα έπρεπε να το φέρουμε. Είναι πραγματικά μια ευκαιρία να κερδίσετε την εμπιστοσύνη μας. Είμαστε μαζί, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, πραγματικά τίποτα.
Και θα ήθελα να σας παρακαλώ, το τονίζω άλλη μια φορά, μη φοβάστε. Είμαστε και πολιτισμένοι και αξιοπρεπείς. Δεν φωνάζουμε.